Λοιπόν, πού πάμε. Πάμε να πιάσουμε ένα θέμα. Αναφέρομαι στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για μετατροπή 5 μουσείων της χώρας σε εμβληματικών μουσείων, μεταξύ αυτών και του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το είχαμε αναδείξει και πέρυσι, απανωτά ρεπορτάζ, πολύ καλεσμένοι. Και σοβαρότατες οι επιπτώσεις που θα προκύψουν μέσα από αυτή την εξέλιξη, αν προχωρήσει ο σχεδιασμός. Αύριο, μάλιστα, με πρωτοβουλία του Υπερδραστήριου Τοπικού Παραρτήματος Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί και μια συναυλία, αλήθεια είναι, στην καρδιά του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην Πλατεία Ελευθερίας, προκειμένου αρχαιολόγοι, εργαζόμενοι πολίτες να εκφράσουν και να πούνε ένα ηχηρό όχι σε αυτή την εξέλιξη. Πάμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Μαρή, είναι μέλος Τοπικού Παραρτήματος Κρήτης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Να την καλησπερίσω με την ευκαιρία. Χρόνια πολλά, κυρία Μαρή. Καλησπέρα και από εμάς. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Χριστός Ανέστη, με υγεία, ειρήνη, ευχές που πριν από μερικά χρόνια Βέβαια. Μπορεί να φάνταζαν κοινότυπες, αλλά σήμερα περισσότερο από καλά φαντάζουν πολύ σπουδαίες για όλο τον κόσμο. Και δεδομένες, η αλήθεια είναι, αλλά βλέπουμε ότι τα δεδομένα και μια καθημερινότητα η οποία μέρα με τη μέρα μας εκπλήσει και πολλές φορές αρνητικά, κυρία Μαρή. Να πιάσουμε λίγο το θέμα του σχεδιασμού της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου. Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει αυτός ο σχεδιασμός και μάλιστα επιθυμείτε αύριο μέσα από την ξεχωριστή αυτή πρωτοβουλία σας, πρωτοβουλία πολιτισμού και ανθρωπιάς, για να το πάω και λίγο παρακάτω, να πείτε ένα κόμμα, για να είμαι ακριβής, ηχηρό όχι. Ναι. Αν θέλετε να ξεκινήσουμε από αυτό και να πούμε το πόσο μας έχει συγκινήσει και η ανταπόκριση του κόσμου, μόλις έγινε γνωστή η είδηση αυτής της συναυλίας, το τι μηνύματα δεχόμαστε οι διοργανωτές, αλλά και η μεγάλη συγκίνηση, πόσο μας έχουν συγκινήσει οι Κρήτες καλλιτέχνες που συμμετέχουν, που από την πρώτη στιγμή, μόλις άκουσαν το σκοπό αυτής της εκδήλωσης, έτρεξαν να μας βοηθήσουν. Επιτρέψτε μου να τους ευχαριστήσω και δημόσια. Είναι ο κύριος Βασίλης Σταυρακάκης, ο γνωστός σε όλους μας, όλοι είναι γνωστοί οι καλλιτέχνες, ο Ψαρογιώργης, ο Γιώργης Οξυλούρης, λοιπόν, ο Αντώνης ο Σταυρακάκης, ο Στέλιος ο Πετράκης, ο Γιάννης ο Κασοτάκης και ο Μάνος ο Παπαδάκης. Να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια Κρήτης που χρηματοδοτεί την εκδήλωσή μας με τα ηχητικά, μας τα προσφέρει η Περιφέρεια, και το Δήμο Ηρακλείου που μας προσφέρει ατελώς την Πλατεία Ελευθερίας. Μάλιστα. Βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας ποιος είναι? Βασικός στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση όχι μόνο του Ηρακλειώτικου, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε θα έρθουν από όλη την Κρήτη για αυτή τη συναυλία, γιατί το θέμα της μετατροπής των μουσείων, των κρατικών μουσείων σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως είχα την ευκαιρία και πριν από ένα χρόνο πάλι μαζί εδώ από την εκπομπή σας, είναι ένα θέμα που συγκινεί και προβληματίζει τον κόσμο πάρα πολύ έντονα. Και όχι μόνο την αρχαιολογική κοινότητα. Δεν είναι μόνο οι αρχαιολόγοι που ξεσηκώνονται. Είναι και οι φύλακες. Τις προηγούμενες μέρες είχαν και αυτοί απεργιακές κινητοποιήσεις. Τα πανό τους τα βλέπετε ακόμα γεννημένα στις πόρτες του μουσείου. Είναι γενικώς όλο το προσωπικό της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Κυρία Μαρή, να εστιάσουμε λίγο. Ξέρετε, είχαμε κάνει την κουβέντα αυτή και πέρυσι. Να εστιάσουμε λίγο σε αυτό το νέο καθεστώς που επιχειρεί το Υπουργείο και η κυβέρνηση να επιβάλλει. Τι φοβάστε, ποιες θα είναι οι βασικότερες συνέπειες σε αυτή την αλλαγή του καθεστώτος? Ανοίγει το δρόμο για την εφαρμογή ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων. Καταρχήν, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως και πέρυσι είχαμε πει, έτσι και τώρα, είναι ένα σχέδιο νόμου που μέσα από διαρροές το μαθαίνουμε. Δεν έχει γίνει κανένας διάλογος με τις... Σωστά, καμία διαβούλευση. Βέβαια. Καμία διαβούλευση. Και καταλαβαίνετε πόσο
Πόσο τρομερό είναι αυτό, έτσι. Δεν έχει γίνει διάλογος με τους εργαζομένους, με κανέναν φορέα. Και για ακόμα μια φορά, λοιπόν, εμείς μαθαίνουμε από διαρροές ότι τον επόμενο μήνα, γι' αυτό μάλιστα προστρέξαμε να οργανώσουμε και τη συναυλία πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα μετατρέψει, λοιπόν, τα 5 εμβληματικότερα μουσεία της χώρας, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Βυζαντινό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, το Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, Βυζαντινό και Χριστιανικό και φυσικά το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Τα 5 εμβληματικότερα μουσεία της χώρας. Τι σημαίνει αυτό, ότι η μετατροπή τους σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ότι θα υπάρχει διορισμένο δοσού από την εκάστοτε κυβέρνηση. Λοιπόν, τα μουσεία μας θα γίνονται υποχείρια των εκάστοτε κυβερνήσεων, των εκάστοτε δοσού. Διοικητικά συμβούλια, γενικοί διευθυντές με παχυλούς μισθούς. Πουθενά κανένα κριτήριο δεν φαίνεται ούτε στο διορισμό τους, ούτε στα προσόντα τους. Θα διορίζονται απευθείας από τον Υπουργό χωρίς καμία διαγωνιστική διαδικασία, παρόλο που υπάρχει ο νόμος, ο 4622 του 19, ναι, που ορίζει μια σειρά από κριτήρια για αυτούς τους διορισμούς. Εδώ τώρα, στο παρόν νομοσχέδιο, τίποτα από αυτά δεν διαφαίνεται. Και καταλαβαίνετε ότι οι μισθοί τους δεν θα είναι ενταγμένοι στο ενιαίο μισθολόγιο όπως είναι τώρα οι άνθρωποι που υπηρετούν στα μουσεία, είναι δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι, οι οποίοι το μισθός τους είναι ενταγμένο στο ενιαίο μισθολόγιο. Αυτά ξεχάστε το. Ανοίγει νέα εποχή Golden Boys και στον πολιτισμό. Μάλιστα. Ας μου επιτραπεί η έκφραση. Δεν ξέρω. Αξίζει πάντως να ακούσουμε τα επιχειρήματα της ηγεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και της κυβέρνησης. Όταν αλλάζει ένα καθεστώς, αλλάζει για να διορθώσουμε κάποια προβλήματα, η αλήθεια είναι. Αλλά έχουμε να κάνουμε για μια εύρυθμη λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου, που τα έσοδα νομίζω κάθε χρόνο είναι, ξεπερνούν σε αιτήσια βάση τις προσδοκίες. Έτσι δεν είναι? Βέβαια. Τα κρατικά, τα μουσεία αυτά είναι αιμοδότες. Ειδικά του Ηρακλείου. Βέβαια. Τις ουρές απ' έξω από το μουσείο τις βλέπετε όλοι. Είναι σε ένα κεντρικότατο σημείο της πόλης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτά τα μουσεία, πέρα από τα έσοδά τους, είπαμε, πηγαίνουν στον κεντρικό προϋπολογισμό, μέρος των εσόδων τους πηγαίνει και στον ΟΔΑΠ, ο οποίος χρηματοδοτεί και τα μικρότερα μουσεία. Από αυτά χρηματοδοτούνται και τα έσοδα αυτά και τα μικρότερα μουσεία και οι μικρότεροι αρχαιολογικοί χώροι. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, η μετατροπή τους σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Θα κλείσουν μουσεία. Ακριβώς, το πλήγμα σε μικρότερα μουσεία. Πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε αυτό. Κυρία Μαρή, περιμένουμε αντιπροσωπεία από την Αθήνα, συναδέλφων σας. Ναι, θα κατεβεί ο κύριος Στάθης Γκότσης, είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, ναι, και θα κατέβει, θα είναι εδώ. Λοιπόν, θα είναι εδώ μαζί μας. Παρακολουθούμε το θέμα, θα καταγράψουμε και το ρεπορτάζ αύριο στην Πλατεία Ελευθερίας. Από ό,τι μαθαίνουμε, η προσέλευση βέβαια θα είναι πολύ μεγάλη και να απευθύνουμε και ένα κάλεσμα στους Ηρακλειώτες, ναι, αλλά και στους κριτικούς που αγαπούν τον πολιτισμό και πρέπει να σταθούν σε αυτούς τους ανθρώπους, τους εργαζομένους, τους αρχαιολόγους που με γνώμονα αποκλειστικά και μόνο την αγάπη τους να διαφυλαχθεί αυτό το καθεστώς. Δεν είναι μόνο οι αρχαιολόγοι, είναι οι φύλακες, είναι οι συντηρητές. Εργαζόμενοι γενικότερα. Βέβαια, όλοι οι άνθρωποι. Θα μου επιτρέψετε να πούμε κάτι αν κλείνουμε. Βέβαια. Ότι αυτές οι κυβωτοί αυτές της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς μας δεν είναι δυνατόν να εξαρτώνται από ίδια έσοδα. Όπως όλα τα δημόσια αγαθά, επαναλαμβάνω, όπως όλα τα δημόσια αγαθά, όπως είναι η υγεία, η παιδεία, έτσι και ο πολιτισμός, είναι δημόσιο αγαθό και πρέπει να παραμείνει στο δημόσιο για να επιτελεί το ρόλο που μέχρι τώρα επιτελεί, που είναι ο πολιτιστικός, είναι ο εκπαιδευτικός, είναι ο μορφωτικός τους ρόλους. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Μαρή, άνω τελεία, θα τα πούμε και αύριο. Να είστε καλά, καλή επιτυχία και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για τις πρωτοβουλίες σας. Πάρα πολύ, γιατί είστε από τους πρώτους που στέκονται στο πλευρό μας. Υποχρέωσή μας.
είστε, μα και εμάς υποχρέωσή μας να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.